έχουν διαβάσει για το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο θα γνωρίζουν ότι στη Βραζιλία, πέρα από την αποθέωση που γνωρίζει ο Πελέ, υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής της εποχής του Πελέ, ο Μάνι Γκαρίντσα, για τον οποίο οι Βραζιλιάνοι τον αποκαλούν η χαρά του λαού. Αυτό το πράγμα ήταν και είναι για μένα ο Τζιοβάνι, είναι η χαρά του λαού του Ολυμπιακού. Γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος... Ήταν νέοι και ήσασταν στο ίντερνετ όλη μέρα και ψάχνεστε. Και παρόλο που ο Τζιοβάνι έχει σφραγίσει την παρουσία του στην Ελλάδα ως παίκτης του Ολυμπιακού που τον αγάπησαν όσο κανέναν άλλο, στην Πάτρα έχουμε υποδεχτεί πολλούς μεγάλους άσους Έλληνες όπως ο κύριος Νεστορίδης, ο κύριος Αντωνιάδης, αλλά παίκτη τέτοιας παγκόσμιας κλάσης. Μην εκπλαγείτε αυτή τη συνάντηση, να τη δείτε στα site της Βραζιλίας, της Ισπανίας. Είναι μεγάλη τιμή για την Πάτρα η παρουσία του Τζιοβάνι εδώ πέρα και θέλω να το καταλάβουμε πολύ καλά γιατί ξεπερνάει τα ελληνικά σύνορα, ξεπερνάει τον Ολυμπιακό, την Βαρσελόνα, τη Σάντος ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Απλώς, μερικά πράγματα που θέλω να σημειώσω κι εγώ από το βιβλίο είναι το εξής. Πρώτον, η απλότητα του Τζιοβάνι. Το βιβλίο δεν είναι δακρύβρεχτο, δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιον ο οποίος ήταν φτωχός, ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, έφτασε πολύ ψηλά. Εδώ βεβαίως είναι εξαιρετική και η συμβολή του κυρίου Λοθάνου, γιατί τελικά η αυτοβιογραφία δεν καταντάει να γίνεται ρομάτζο. Δείχνει δηλαδή τη ζωή ενός ανθρώπου και την προσπάθεια που έκανε, γιατί ότι τίποτα δεν χαρίστηκε σε αυτόν τον άνθρωπο, για να φτάσει να παίξει σε δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Πρώτα στον Ολυμπιακό και μετά στην Μπαρτσελόνα. Αυτό ίσως θα υπάρξει στο άμεσο μέλλον κάποιος παίκτης να έρθει που να βοηθήσει να δώσει τον Ολυμπιακό και άλλους δύο και άλλες χαρές. Μα είστε μου σκήτα με ελληνικό νησί και από σύντα έχει φάει ο κλουμπι γέννη. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι φίλοι αθλοί είναι αυτοί που κάνουν την ομάδα μεγάλη. Ο κύριος είστε αγώρα, όπως είστε εκεί, σέμπρι απολιά, ο γιογαντός είχε αφήσει τα μου. Αυτό που κάνετε τώρα, αυτό πρέπει να κάνετε, να στηρίζετε τους παίκτες που υπάρχουν στην ομάδα. Αγίγη σάπη και φόη ο μαφασμού του Μπόα, του Ολυμπιάκου, όταν το ζωγάω. Ο κόσμος ξέρει, θυμάται ότι ήταν μια καλή εποχή όταν εγώ έπαιζα στον Ολυμπιακό. Με δέμος και ούστος ότι ήταν πόκο χατσιάτο που μου δείξε τα αποτεσέντου. Ίσως εντάξει τώρα βλέπουμε ότι οι φίλοι είναι λίγο απογοητευμένοι με όσα συμβαίνουν στην ομάδα. Μα ούστος ότι ήταν τα σύμπηγον του. Ήταν ο θρύλος.